Ακούτε πάντα την εκπομπή Εκατέρωθεν. Στο μικρόφωνο είναι η Δανάη Μαύρου. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών ο Γιώργος Βελέντζας. Και εμείς ήδη έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά, όπως σας προανήγγειλα κυρίες και κύριοι, με τον πρώτο εδώ και χρόνια σε ψήφους βουλευτή Κυκλάδων, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Κύριε Βρούτσι, συγχαρητήρια, καλό πρωινό, καλή συνέχεια και καλή δύναμη τώρα πλέον για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Κυρία Μαύρου, με βρίσκεται μεσοπέλαγα. Επιστρέφω από την Άξο. Μάλιστα. Στην Αθήνα. Ναι. Οφείλω καταρχήν, επειδή είναι πρώτη μου δημόσια τοποθέτηση σε μέσα των Κυκλάδων, να σας ευχαριστήσω για τη χαρά και την τιμή που μου δίνετε να επικοινωνήσω προς τους συμπατριώτες μου Κυκλαδίτες διαμέσου του αυτού και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ για την πολλαπλή αυτή επαναξιολόγηση θετικά στο πρόσωπο, για την θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα που έκανα για τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να διαβεβαιώσω τους Κυκλαδίτες συμπατριώτες μου και όλους όσους μας ακούνε, και εκείνους που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και εκείνους που δεν με ψήφισαν ενώ ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι βουλευτές και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα ταχθούν μόνο κατεύθυνση στο καλό της Ελλάδος, της πατρίδας, ενωμένη. Και θα αφήσουμε στο παρελθόν το πολιτικό αυτό κλίμα του διχασμού, το οποίο είναι διαλυτικά για τη χώρα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για το καλό του τόπου. Mm-hmm. Διαβεβαιώνουμε ότι θα βάλουμε, διαβεβαιώνω προσωπικά, τα δυνατά μου για να την ψήφω της επιλογής των συμπολιτών μου και κλαδιτών για ακόμη μια φορά. Μάλιστα. Με μεγάλη διαφορά και πάλι από τη δεύτερη που είναι η Κατερίνα Μονογιού και μπαίνει, εισέρχεται στη Βουλή. Κύριε Βρούτσι, το μεγάλο στοίχημα, αν θα έλεγε κανείς για εσάς, ένα προσωπικό στοίχημα που να αφορά όμως τις Κυκλάδες, παρόλο που βεβαίως πάντα είστε σε νευραλγικές θέσεις στην κυβέρνηση, ποιο θα είναι? Κοιτάξτε, το αν θα είναι σε νευραλγική κυβέρνηση είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Το ξέρω αυτό, και θα το μάθουμε το βράδυ. Ναι. Πέρα από αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση ή ακούτε στο ράδιο ως πληροφόρηση, είναι κάτι που θα σας πω ευθυγός μέχρι το βράδυ και θα το μάθουμε. Μάλιστα. Είτε είμαι όμως στην κυβέρνηση, είτε όχι, σε επίπεδο Κυκλάδων ο στόχος μου είναι να υπηρετήσω όσο το δυνατόν καλύτερα τον τόπο διαμέσου του χώρου που μπορώ να προσφέρω. Αυτός ο χώρος είναι η καλή συνεργασία με τον χώρο της αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού, περιφέρεια και δήμους, διότι η περίοδος που οι βουλευτές δίνουν έργα ή οι υπουργοί στους τόπους και στις περιοχές τους δεν υπάρχει. Είναι κάτι που ανοίξει στο παρελθόν και καλά έγινε και απαλλαγήκαμε από αυτή τη λογική. Σήμερα η αυτοδιοίκηση και του πρώτου βαθμού, οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια και η περιφέρεια είναι αυτοί που αποφασίζουν για τα τοπικά ζητήματα. Στη βάση αυτή λοιπόν, τις προτεραιότητες και τις επιλογές των Δήμων θα προσπαθήσω να τις υποστηρίξω. Ναι, εγώ ρωτώ για τη γενική πολιτική μιας κυβέρνησης, έτσι, για τη γενική. Δηλαδή γενική που να αφορά, που εννοώ... Στη γενική ναι, πολιτική, ναι, αυτό είναι το τοπικό για τα τοπικά ζητήματα. Σε επίπεδο γενικής πολιτικής. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν και το πρόγραμμά μας, αλλά και ιδιαίτερα πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί. Παραδείγματος χάρη, θέλω να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ηλεκτρονότητα των νησιών διαμέσου του καλωδίου, το οποίο έχει ξεκινήσει επί Σαμαρά, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ παρότι διακόπη για 2 χρόνια άδικα. Αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί διότι είναι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα των Κυκλάδων ιστορικά. Μάλιστα. Πρέπει να βελτιώσουμε περιοχές με υποδομές. Δηλαδή, θέτω παραδείγματος χάρη το ζήτημα της δημιουργίας λιμανιού, δεύτερου λιμανιού στη Σαντορίνη ως προτεραιότητα, άλφα προτεραιότητα. Βέβαια. Το δεύτερο λιμάνι Σαντορίνη. Το ζήτημα το οποίο αφορά παραδείγματος την έκταση κάποιων αεροδρομίων. Δεν λέω ότι αυτά θα γίνουν. Λέω ότι είναι στόχοι που μπορούμε να τους πρόξουμε όλοι μαζί. Της Νάξου, Άρου, τη δημιουργία του αεροδρομίου της Ανάφης, την επέκταση της Μήλου. Να λοιπόν προτεραιότητες σε επίπεδο αεροδρομών. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα τα θέματα, τα γνωστά, τα οποία αφορούν την υγεία. Η Νάξος, παραδείγματος χάρη, και το νοσοκομείο το οποίο δημιουργήθηκε επί Νέα Δημοκρατία. Η κτηριακή υποδομή συνεχίστηκε τα υπόλοιπα χρόνια, βελτιώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με το νοθρολογικό τμήμα. Ξέρετε, ο Βρούτσι, ο Γιάννης δεν είναι ένας άνθρωπος ούτε μεμψήμερος, ούτε που θα ακυρώσει το παρελθόν.
Mm-hmm. Οτιδήποτε λειτουργεί προσθετικά το κρατάμε και πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Αυτό δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μαύρου. Τα έλεγε όλα προς τα πίσω αρνητικά και ότι δεν έγινε τίποτα στο παρελθόν. Όχι, το νοσοκομείο της Νάξου ξεκίνησε, χτίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας οι υποδομές του, γίνανε προσπάθειες, βελτιώθηκε, επί ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ακόμα περισσότερο και η θέση μου είναι ότι πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Συναντήθηκα με τον διοικητή, συζητήσαμε κάποια πράγματα mm-hmm. για την επέκταση του νοσοκομείου και τέτοια ζητήματα τα οποία είναι πρώτης προτεραιότητας και αιχμής για τον νομό Κυκλάδου. Μάλιστα. Πολύ σωστά τα θέτετε. Νομίζω λίγος πολύ αυτά θέλουν και οι Κυκλαδίτες και την καλυτέρευση. Το πράγμα του Τσικαλαριού, ναι. Το οποίο είχε ξεκινήσει τότε επί ημερών μου, όταν είχα πρωτοεκλεγή βουλευτής, είχα ζητήσει και από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή να γίνει αυτό το έργο τα 40 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτό είναι που θα απαντήσει στο πρόβλημα του μέλλοντος στην Άξο και θα λύσει προβλήματα του μέλλοντος, mm-hmm. όπως αυτά που είδαμε για πρώτη φορά δυστυχώς πέρυσι με τη λειψιδρία. Yeah. Τα φυσικά φαινόμενα πρέπει να προχωρήσει το ταχύτατο. Εάν αυτό το έργο προχωρήσει, θα έχουμε απαντήσεις σε προβλήματα και προκλήσεις του μέλλοντος που τις βλέπουμε να έρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Πάντως πλέον τώρα σε εσάς να πόκειται για το συγκεκριμένο έργο, το αν θα προχωρήσει στη δεύτερη και στην ουσία ολοκλήρωση, αν θέλετε, του έργου είναι αυτή η φάση η δεύτερη, γιατί είναι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, δηλαδή για να μπορεί να λειτουργήσει. Δυστυχώς είχαν επενταχθεί οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, δεν είχαν πει στην αρχική μελέτη όταν ήμουν τότε βουλευτής. Τα απέταξαν, η προσπάθεια είναι να γίνει ολοκληρωμένο. Ναι, ναι, βήμα-βήμα, αλλά πρέπει να επιταχυνθεί. Μάλιστα. Κύριε Βρούτσι, δεν θέλω πραγματικά να σας απασχολήσω άλλο. Ξέρω συνεχώς το κινητό σας είναι κατηλημένο. Ξέρω ότι σας παίρνει πάρα πολύς κόσμος. Ξέρω ότι είναι ευκαιρία να ζήσετε κι εσείς λίγες στιγμές χαλάρωσης τώρα εκεί στο πλοίο και μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά. Και το βράδυ τα σπουδαία. Θα δούμε τώρα. Τι ακριβώς θα γίνει. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να πω, το έλεγα σε όλες μου τις ομιλίες, κύριε Μαύρο, αυτό το οποίο αφορά τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης των Δήμων. Ναι. Ξέρετε, οι Δήμοι είναι αντιρρήδες και αναπτυξιακές και αντιρρήδες δημοκρατίας. Mm-hmm. Δημοκρατίας γιατί έχουν το πρόσταγμα διαμέσου της ψήφου των πολιτών να αποφασίζουν στη βάση της αρχής επικουρικότητας για τα τοπικά ζητήματα, και αναπτυξιακές αντιρρήδες γιατί διαχειρίζονται πολλά λεφτά. Διαχειρίζονται ΕΣΠΑ, διαχειρίζονται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΦΟΔΟΕ. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος μέσα από μια πλειοψηφία που του, που του έδωσε ο λαός να αποφασίζει για τις προτεραιότητες των έργων, τότε θα υπάρχουν χρήματα από τη μία και δεν θα μπορούν να βάλουν τη μία πέτρα πάνω στην άλλη. Ναι. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το έχουμε πει, είναι να υπάρξει αμέσως ένα νομοσχέδιο που θα αλλάξει αυτά που τον εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση. Στι επόμενε εκλογέ θα επανέλθει το παλιό σύστημα το εκλογικό, για την εξιστάμενη όμω κατάσταση που δεν μπορούμε να επανέλθουμε στο νέο καθεστώ που είπα λίγο πριν. Θα παραμείνουμε στο εξιστάμενο, δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά μπορούμε να δώσουμε αρμοδιότητα στον Δήμαρχο, έτσι ώστε σε προβληματικέ περιπτώσει που δεν μπορούν να αποφασίσει για αυτήν την ζητήματα, να του δίνει διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει ο ίδιο ο Δήμαρχο. Μάλιστα, διορθωτικέ δηλαδή. Διορθωτικέ υπέρ των πολιτών. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Βρούτσι, από εσά, ω νέα. Ναι, πείτε μου, πείτε. Ο Λιανός, ο Δημήτρης, ναι, ναι. Και κάθε και πολλοί άλλοι δήμαρχοι στι κλάδε και 200 στην περιφέρεια. Mm-hmm. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελε να γίνει, παραδείγματο χάρη, και δεν μπορεί να το αποφασίσει διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου για λόγου που ξέρετε είναι κομματικέ. Οι προσωπικές σκοπιμότητες, ναι. Θα μπορεί να το αποφασίζει ο Δήμαρχος. Δυστυχώς ήταν αρνητική εξέλιξη αυτό το εκλογικό σύστημα. Ναι, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι συνεπής προς τη θέση της, δεν ήταν ποτέ υπέρμαρχος της απλής αναλογικής, οπότε εγώ σε καθαρές πολιτικές δεν έχω να προσάψω κάτι. Πάντως θεωρώ ότι και η απόφαση να βρίσκεται στη σκέψη και στα χέρια, να το πω έτσι μεταφορικά, ενός ανδρός, δεν με βρίσκει προσωπικά σύμφωνη. Θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση είναι κάτι, πρέπει να είναι κάτι που να προέρχεται από συνολική απόφαση. Εγώ συμφωνώ, αλλά μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, κυρία Μαύρου.
Εγώ προσχωρώ στην άποψή σας. Ναι. Και αν παραδείγματος χάρη υπάρχει αναγκαιότητα για ένα έργο να γίνει στην άξιο. Νομίζω ότι οφείλουν όλες οι παρατάξεις, αν είναι αναγκαίο, πραγματικά να το αποδεχτούν και να το προχωρήσουν. Αυτό το λέτε εσείς. Στη βάση των καλών προθέσεων. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι στη βάση των καλών προθέσεων θα υπάρχει ομόνοια διότι στο Συμβούλιο και συμφωνία, διότι μπορεί να θέσει κάποιος άλλος μια άλλη προτεραιότητα. Σωστά. Δεν διαφωνώ, κύριε Βρούτσι. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ευκαιρία να μπορούσαμε να συζητούμε έστω και διαφωνώντας και να καταλήγαμε σε κάτι κοινό. Για το καλό των τόπων. Για το καλό των τόπων. Αλλά είναι ρίσκο το ιδεατό. Ναι. Γιατί στην πράξη ζυμώνονται τα πράγματα στη βάση των προτεραιότητων και της αναγκαιότητας που βγαίνει κάθε μέρα μπροστά και πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις γρήγορες και τολμηρές. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να το αποφασίζει ένα δημοτικό συμβούλιο που δεν έχει την πλειοψηφία ο δήμαρχος. Μάλιστα. Ναι, άρα κρατάμε πάνε, ότι θα γίνουν διορθωτικές για να μπορούν να προχωρούν έργα στους δήμους. Ακριβώς. Ναι. Υπέρ του πολίτη. Ναι. Υπέρ του πολίτη θα είναι αυτό. Ναι, αλλά με μονοκρατορία θα έλεγε κανείς, έτσι. Δεν νομίζω. Έτσι όπως το θέσατε τουλάχιστον. Κάποιες αρμοδιότητες, ναι. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιες είναι. Εντάξει, θα τα δούμε, σήμερα, θα έρθει η ώρα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αν αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει ένα έργο και δεν γίνεται επειδή υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει πλειοψηφία, καλύτερα είναι να υπάρχει απόφαση έστω και με τον τρόπο που λέτε από το Δήμαρχο. Μάλιστα. Κύριε Βρούτσι, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, όπως άλλωστε πάντα κάναμε. Να σε ευχηθώ ότι καλύτερο και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και πάλι διαμέσου του σταθμού σας να απευθύνω μια τεράστια και μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον κυκλαδίτικο λαό που με ψήφισε, που έδωσε και πάλι στο Γιάννη το Βρούτσι το πρόκριμα να τον εκπροσωπήσει στο όνομα Κυκλάδων. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.